Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιό οργανώνει ποικίλε επιστημονικέ, εκπαιδευτικέ και πολιτιστικέ εκδηλώσει. Ενθαρρύνει τη συνεργασία με τι τοπικέ κοινωνίε και τη φιλοξενία δικών του πολιτιστικών πρωτοβουλειών. Στα πλαίσια αυτά, στο επόμενο διάστημα, θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Αργυροτεχνία στα Γιάννενα η έκθεση Οι Αμέτρητε Όψει του Ωραίου. Πρόκειται για μια δορυφορική έκθεση στο πλαίσιο τη διετού συνεργασία του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματο Ομίλου Πυραιό με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκθέματα επελέγησαν ώστε να σταλούν στα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματο Πυραιό μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου υπέρ του δανεισμού. Η συγκεκριμένη έκθεση λοιπόν που θα εγκαινιαστεί στο επόμενο διάστημα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματο Ομιλου Πυραιό θα παρουσιαστεί στι τοπικέ κοινωνίε, δίνοντα μαζί και πτυχέ αυτού του μεγάλου πολιτιστικού γεγονότο. Το Πολιτιστικό Ιδρύμα Ομιλου Πυραιό με την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και σε αγαστή συνεργασία μαζί του επιχειρεί με αυτές τις εκθέσεις να δείξει τη συμπίκνωση της έννοιας του ωραίου στην αρχαιότητα την υψηλή αισθητική ω αίτημα και επιδίωξη κάθε ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ω κινητήριο δύναμη στην προαγωγή και παραγωγή της τέχνης. Και βέβαια έχουμε τη μεγάλη έκθεση που θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια έκθεση προπομπός και δορυφόρος της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού που θα εγκαινιαστεί το Μάιο με θέμα οι αμέτρητες όψεις του ωραίου τρία μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Μήλου Πυραιός θα φιλοξενήσουν την έκθεση αυτή. Ήδη είναι στη Σπάρτη. Εμείς είμαστε το δεύτερο κατά σειρά μουσείο και θα ολοκληρωθεί στο Μουσείο Μαρμαροτεχνία στην Τίνο. Είναι μια έκθεση την οποία περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ για την πόλη και θα είναι μοναδική ευκαιρία για τους κατοίκους της πόλης να δουν αρχαία αντικείμενα από την κοιναϊκή εποχή μέχρι πιο πρόσφατα, που θα συνομιλήσουν με αντικείμενα πιο σύγχρονα της γιαννιώτικης τέχνης της αργυροτεχνίας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και νομίζω ότι θα είναι πραγματικά μια εξαιρετική έκθεση. Στο μεταξύ, όπω ανέφερε η υπεύθυνη διαχειρίστρια του Μουσείου Αργιοτεχνία, Αγνή Δρύμτσα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων στο Μουσείο Αργιοτεχνία διοργανώνονται πασχαλινέ εκδηλώσει για τα παιδιά. Άλλωστε, τα παιδιά είναι προτεραιότητα, δεδομένου ότι μέσα από τι δράσει επιθυμούν να πλουτίσουν τη γνώση και παράλληλα να δοθούν κίνητρα ευαισθητοποίηση, δημιουργώντα έτσι του ενεργού πολίτε του αύριο. Το Σαββατοκύριακο, 30 Μαρτίου, θα υπάρξουν πολιτιστικέ δράσει όπου τα παιδιά θα χωριστούν σε ηλικιακέ ομάδε και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κυνήγη θησαυρού και να φτιάξουν λαμπάδε. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τους στόχους του στόχου του Ιδρύματο όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Μουσείου, να μπορέσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά και να τα φέρουμε κοντά σε χώρου πολιτισμού διαφορετικού από ό,τι είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν και μάλιστα το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε τις πασχαλιάτικες δράσεις μας που είναι ένα εργαστήρι κατασκευής λαμπάδας, λίγο διαφορετικό από τα άλλα γιατί το τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να εντάξουμε και τις καινούργιες τεχνολογίες μέσα στα προγράμματα και στις δράσεις του μουσείου και έτσι τα παιδιά χωρισμένα σε ηλικιακέ ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα κυνήγι θησαυρού μέσα στο μουσείο με tablets Η τεχνολογία θα θα τους δώσει τα ερεθίσματα να δημιουργήσουν μόνο τους και βιντεάκια και εικόνες και ψάχνοντας έτσι να βρουν τα στοιχεία που θα ταιριάξουν στο τέλος για να ολοκληρωθεί το πάζλ από το κυνήγι θησαυρού και στο τέλος θα καταλήξουν να κατασκευάσουν τις δικές τους λαμπάδες τις οποίες θα πάρουν και μαζί τους για να τις κρατήσουν το βράδυ της Ανάστασης. Mm. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή των Βαΐων, όπου είναι και Πρωταπριλιά θα πούμε και μια αλήθεια με παραμύθια. Ε, παραμύθια που έχουν να κάνουν με τη μουσική όμως. Θα Αφηγηθούμε στα μικρά παιδιά και στα μεγαλύτερα και στους ενήλικες, γιατί όχι, ε, πώς κατασκευάστηκαν, πώς έγιναν τα πρώτα όργανα. Τρία παραμύθια λοιπόν για το πρώτο πνευστό, το πρώτο έγχορδο και έτσι θα μιλήσουμε με μουσική ε, σε μια ανοιξιάτικη θέλουμε να υπολογίζουμε μέρα, αν και η άνοιξη φέτος λίγο αργή για τα Γιάννενα.